Αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε τώρα μέσω διαδικτύου, μέσω Skype, με τον Δήμαρχο Εωροδέας, τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθέατες σας. Χαρά μας, σας φιλοξενούμε στο διαδικτύο μας για να συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων που αφορούν το Δήμο Εωροδέας. Να ξεκινήσω από τα τελευταία. Πριν από ένα 24ωρο έγινε η συνάντηση με τον κύριο Μουσουρούλη. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι του είπατε, αλλά και τι σας είπε εκείνος. Τον είχαμε ακούσει δηλώσεις του να λέει ότι εγώ πηγαίνω με ανοιχτή ατζέντα. Αυτό εσείς το αντιληφθήκατε στην κουβέντα σας, ή είναι ηλυμένες οι αποφάσεις και απλώς γίνεται μια κουβέντα? Ναι, είπε θα γραφτεί από εκείνο το master plan. Ναι, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν υπάρχει ατζέντα, όχι ανοιχτή ατζέντα. Ο κύριος Μουσουρούλης ήρθε υλοποιώντας την πρόταση, την υπόσχεση που είχε δώσει στους ενεργειακούς δημάρχους να έλθει στην περιοχή για να καταγράψει από κοντά πράγματα και καταστάσεις. Είχαμε χθες την επίσκεψή του στην Τολεμαΐδα 5, στο Λουκουδουμού και σε μια σειρά πραγμάτων εδώ στο Δήμο Εωροδέας με επαφές με συλλόγους και φορείς. Εμείς καταθέσαμε την απόφαση, την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που μιλάει για την βίαιη απολυμνητοποίηση με βάση τον τρόπο τον οποίο γίνεται. Ζητήσαμε την παράταση της χρήσης των λιμνητών για ένα εύλογο χρονικό διάστημα έως 10 χρόνια, ακόμη όπως ακριβώς ξαναλέω λέει η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και από εκεί και μετά θέσαμε μια σειρά ζητημάτων άλλων που έχουν να κάνουν είτε με τις τηλεθερμάσεις, είτε με την προετοιμασία τη δική μας στους άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινηθούμε όταν θα έρθει το business plan της κυβέρνησης για την απολυμνητοποίηση. Λέω και πάλι ότι ο κ. Μουσουρούλης δήλωσε αναρμόδιος να διαπραγματευτεί την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης και ότι είναι εδώ για να βοηθήσει σε αυτό που λέμε απολυμνητοποίηση. Το business plan, όπως ίσως ξέρετε, και έχετε μεταδώσει πολλάκις, φεύγει από το τέλος Ιουνίου και πηγαίνει τέλος Σεπτεμβρίου και είμαστε λοιπόν εν αναμονή, αφού ξαναλέω και πάλι ότι του παραδώσαμε και ένα φάκελο με όλες τις κατευθύνσεις που έχουμε και τις προσπάθειες που κάνει ο Δήμος Εωροδέας με μελέτες και με την δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση όταν διαμορφωθεί. Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Μουσουρούλης μαζεύει υπομνήματα, ακούει αντιδράσεις και προτάσεις και τις μεταφέρει στην Αθήνα. Δεν δίνει απαντήσεις, δεν είναι πια η επίσημη διαβούλευση, γιατί δεν έχει καταρτιστεί, όπως είπατε, το business plan. Αυτό όμως θα το ρωτήσετε στον κύριο Μουσουρούλη για το τι δουλειά κάνει. Εγώ σας είπα, με ρωτήσετε ποια είναι η αίσθηση. Σωστό, σωστό. Ναι. Και σας είπα ποια ακριβώς είναι. Mm-hmm. Το τι κάνει ο κ. Μουσουρούλης. Θέλω να πω, δεν σας έδωσε απαντήσεις. Μαζί του σε μια συνέντευξη. Ναι, θέλω να πω. Το ίδιο έκανε στο Δήμο Κοζάνης, το ίδιο έκανε και στο Δήμο Εωροδέας και προχθές που βρεθήκαμε με αφορμή το θέμα των ΒΙΟΠΑ, τόσο της Πελεμαΐδας όσο και του ξύλου της Κοζάνης στην περιφέρεια τη Δευτέρα. Το ίδιο πράγμα έγινε και τότε. Ο κ. Μουσουρούλης προσπαθεί να καταγράψει τι γίνεται για να μπορέσει να έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση προφανώς. Ως διαμεσολαβητής, ως συντονιστής της δίκαιης μετάβασης στα Υπουργεία που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή ώστε να έχει μια πρώτη άποψη δική του και μάλιστα επιτόπου. Και το ότι είναι επιτόπου είναι στη θετική κατεύθυνση. Κύριε Δημαρχέ, το πολιτικό σας ένστικτο τι λέει, ότι ήρθε να ακούσει γενικότερα τους φορείς της περιοχής ή ήρθε να κατευνάσει τα πνεύματα και να πει να εδώ είμαστε εμείς, εργαζόμαστε, θα κάνουμε και ένα master plan και σας θέλουμε κοντά μας. Ο κύριος Μουσουρούλης, ξαναείπα και πριν, να μην το πω και πάλι, ήρθε για να ακούσει και να δει διαζώσεις κάποια πράγματα. Αν θέλετε και μια... Και ναι, ζήτησα από το πολιτικό σας ένστικτο τι λέει. Όσο μπορώ να εμπιστευτώ αυτό το κριτήριο, να σας πω ότι νομίζω ότι ήρθε να δει το πρώτο πρόβλημα που δημιουργείται με αφορμή την απολυμνητοποίηση και είναι οι τηλεθερμάσεις. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε... Όσο της Κοζάνης, όσο της Πελεμαΐδας, όσο ακόμη και του Αμιταίου και της Φλόρου. Να μείνουμε σε αυτό, Δήμαρχε, και να ακούσουμε ποιο είναι το στρατηγικό πρόγραμμα του Δήμου Εωροδέας, το διεκδικητικό, αν θέλετε, πρόγραμμα για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της τηλεθέρμανσης. Πώς θα κινηθείτε? Και μάλιστα συνεργασία και με γειτονικό Δήμο, έτσι. Γνωρίζετε πολύ καλά, το συγκεκριμένο project δεν είναι άγνωστο. Ο Δήμος Εωροδέας
εδώ και καιρό και πριν ακόμα από τη δική μου θητεία, είχε επιλέξει ως πλάνο δράσης και το οποίο είχε επικυρωθεί και έχει γίνει απόφαση τον τελευταίο καιρό και του Διοικητικού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου της Πτολεμαϊδας, τη σύνδεση με αγωγό με την Πτολεμαϊδα 5, δηλαδή θερμική ενέργεια από το λιμνίτι της Πτολεμαϊδας 5, με εναλλακτικό σενάριο, δύο ατμολεύητες φυσικού αερίου που θα δημιουργηθούν στο αντλιοστάσιο της τηλεθέρμασης, προκειμένου να λειτουργούν ως backup, ως εναλλακτικό καύσιμο στην λειτουργία της 5. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επιβεβαιώσαμε με τη ΔΕΗ, μάλιστα μετά από τις νομοδοτήσεις των νομικών μας υπηρεσιών, τόσο Δήμος όσο και η ΔΕΗ ΑΕ, έχουμε ήδη στείλει εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο τη σύμβαση πλαίσιο στην ΔΕΗ και περιμένουμε από τον κύριο Στάση και τον κύριο Κοπανάκη να μας καλέσουν να υπογράψουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Η σύμβαση αυτή λοιπόν λέει ότι θα παίρνουμε μέχρι το 28 θερμική ενέργεια από την Πτολεμαϊδα 5 και μετά το 28, όταν προσδιοριστεί ποιο θα είναι το μείγμα καυσίμου, πάλι θα παίρνουμε, άρα θα προσδιορίσουμε εκ νέου την τιμή γι' αυτό. Τώρα, από τις κουβέντες τις οποίες γίνονται, υπάρχουν κάποια εναλλακτικά σενάρια. Εμείς αποδείξαμε τόσο στον κύριο Μουσορούλη όσο και σε όσους είχαν αμφιβολία ότι το βέλτιστο τεχνοοικονομικά σενάριο είναι η σύνδεση με την Πτολεμαϊδα 5. Ίσως θα το αποτυπώσει και ο τεχνικός σύμβουλος της περιφέρειας Ιάνγκο σε αυτό το αμέσως επόμενο διάστημα. Τώρα, αυτό όσον αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό της τηλεθέρμασης και τις ενέργειες τις οποίες έχουν γίνει και έχουν φτάσει μέχρι ένα πολύ σοβαρό και οριακό επίπεδο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε επίσης, και το γνωρίζετε πολύ καλά γιατί το παρακολουθείτε, το ότι ο ΑΕΣ Καρδιάς έχει 3-4 μονάδα, έχει συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας ακόμη. Εκεί λοιπόν θα δημιουργηθεί ένα κενό τροφοδοσίας μέχρι να υπάρξει η Πτολεμαϊδα 5, το οποίο μέσα από 9 διαφορετικά εναλλακτικά σενάρια που αναλύσαμε με μια ομάδα εργασίας ΔΕΗ και τηλεθέρμαση και σε ένα κομμάτι της δουλειάς αυτής συμμετείχε και η ΆΓΚΟ, καταλήξαμε ποια είναι η λύση την οποία τη συμφωνούμε και με την περιφέρεια και με τη ΔΕΗ. Είναι θερμολεύητες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα εγκατασταθούν στον ΑΕΣ Καρδιάς και μετά το πέρος της δουλειάς που θα κάνουν και εφόσον λειτουργήσει 5, θα μεταφερθούν και στην 5 για να γίνει από εκεί και μετά η χρησιμοποίησή τους από τη ΔΕΗ. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο έχει γίνει και μια επιστολή και από μένα και από τον κύριο Περιφερειάρχη ότι συμφωνούμε και με βάση την οποία ζητούμε η χρηματοδότηση αυτής της μορφής που επιλέξαμε για το εναλλακτικό σενάριο να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Mm. Πρέπει όμως να πω ότι η πρώτη μας επιλογή, η οποία τέθηκε σε όλους τους αρμόδιους, ήταν η συνέχιση λειτουργίας του ΑΕΣ Καρδιάς, κάτι που έγινε και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Φαίνεται ότι το σενάριο αυτό δεν το συζητά καθόλου ούτε η ΔΕΗ ούτε το Υπουργείο, γι' αυτό και ψάχνουμε εναλλακτικό ώστε να μην είμαστε στον αέρα. Πάντως, πρώτη μας επιλογή είναι η συνέχιση των ωρών λειτουργίας του ΑΕΣ Καρδιάς έως ότου, το ίδιο κάνω παρένθεση, ζητάει και η Κοζάνη με τον Άγιο Δημήτρη, έως ότου λειτουργήσουν οι τηλεθερμάσεις με την καινούργια τους μορφή. Κύριε Δημαρχέ, αυτοί οι ηλεκτρολεύητες που λέτε θα είναι οι αποκλειστικοί τροφοδότες της τηλεθέρμασης. Δεν θα είναι ένα ποσοστό δεν και θα λειτουργεί και ο Δήμος με το πετρέλαιο τον δικό του λεύητο. Θέλω να για να έχετε μία εικόνα. Τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, εάν και εφόσον προκληθεί αυτή η λύση και λήξει οριστικά το θέμα της Καρδιάς, θα μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες και με τεχνικά στοιχεία, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Κατερίνα. Εγώ θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να μας πείτε από αυτή τη συνάντηση τι σας έμεινε γενικότερα, γιατί είπε ο κύριος Μουσουρούλης ότι θα μείνω σε ιδέες που τις θεωρώ ιδιαίτερα πολύτιμες, ήταν η δήλωση που έκανε. Ποια, κατά την άποψή σας, πολύτιμη ιδέα μεταφέρατε εσείς στον κύριο Μουσουρούλη, εκτός από την τηλεθέρμαση βέβαια, εκτός από την τηλεθέρμαση. Να θέλω να αποφύγω την ερώτησή σας, να σας πω ότι μία σειρά
κατευθύνσεων σε άξονες και σε δραστηριότητες που πρέπει να αναπτύξουμε το επόμενο διάστημα έχει κατατεθεί στον κύριο Μουσουρούλη. Εγώ τις θεωρώ κρίσιμες και χρήσιμες όλες, που έχουν ως κύρια βάση της πρότασής τους τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή. Και εκεί, κακά τα ψέματα, κυρία Μαρκοπούλου και αγαπητοί φίλοι, το αποτύπωμα που μένει στην περιοχή και που το ερώτημα το μεγάλο δεν είναι οι τηλεθερμάσεις μόνο ή δεν είναι μόνο το οικολογικό αποτύπωμα, είναι οι θέσεις εργασίας. Η περιοχή και το ΑΕΠ της περιοχής φτωχοποιείται από την απώλεια των θέσεων εργασίας που θα υπάρξουν με το σβήσιμο των λιμνητικών μονάδων και το σταμάτημα των ορυχείων. Και εκεί δυστυχώς, το λέω με έμφαση δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία απάντηση ούτε από πλευράς κυβέρνησης ούτε το business plan έως σήμερα. Ευελπιστώ, περιμένω με αναμονή να μας πείσουν ότι εμείς έχουμε λάθος που λέμε ότι η απολυτοποίηση είναι βίαιη, γρήγορη και με τον τρόπο που γίνεται μαραζώνει και ερημώνει την περιοχή, για να δούμε ποια είναι η πρόταση. Μάλιστα. Κώστα, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτό το τελευταίο που είπε ο κ. Δημάρχος, παρόλο το ότι είναι ο εκφραστής της αυτοδιοίκησης και νοιάζεται περισσότερο για την τηλεθέρμανση. Είπε ότι δεν είναι η τηλεθέρμανση το πρώτιστο. Το πρώτιστο είναι η απώλεια θέσεων εργασίας, γιατί πραγματικά θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και όχι μόνο μονίμων εργαζόμενων στην επιχείρηση, αλλά και πολλών δορυφορικών που λειτουργούν λόγω της ύπαρξης της ΔΕΗ. Τρόπος να θερμάνουμε τους συμπολίτες μας, και το έχω δηλώσει και προχθές, κύριε Μαυρίδη, σε εσάς, κατά τη διάρκεια της υπογραφής της επέκτασης της τηλεθέρμανσης που κάνουμε σε καρδιά και σε εργατικές κατοικίες. Τρόπος, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα αφήσουμε ούτε μία ώρα τους καταναλωτές μας χωρίς να τους εξυπηρετήσουμε. Εάν όμως φτωχοποιηθεί η περιοχή και αναγκαστούν να φύγουν άνθρωποι, θα θερμαίνουμε άδεια σπίτια. Έχετε δίκιο.